Σχετικά με αυτό που έχει βγει τώρα τελευταία στη δημοσιότητα, το τέλος παραμονής πλοίων, αναψυχής και μικρών σκαφών. Πρώτα απ' όλα, εμείς ως υπηρεσία είμαστε υποπτική αρχή. Αυτό βγαίνει μία παράβολο για όλα τα υπόχρεα σκάφη. Από εμάς ξεκινάνε οι έλεγχοι από 9 Μαΐου και μετά, καθώς όλοι όσοι είναι υπόχρεοι θα πρέπει να έχουν το συγκεκριμένο ή παράβολο να το έχουν εξοφλήσει. Το παράβολο αυτό, μάλλον η νομοθεσία αυτή υπάρχει από το 2013, αλλά όμως ήταν σε αναμονή κάποιες υπουργικές απόφασης που έπρεπε να βγει, μια σκία, η οποία βγήκε προσφάτως και υπάρχει σε ισχύ αυτός ο νόμος πλέον κανονικά από το 2018. Αυτό ονομάζεται τέλος πλοίων αναψυχής και ημερόπλοιων, το λεγόμενο ΤΕΠΑΗ πλέον όπως θα είναι γνωστό από εδώ και πέρα. Είναι κάτι αντίστοιχο με τέτοιες κυκλοφορίες που κάνουμε στα αυτοκίνητά μας. Αφορά τους ιδιοκτήτες όλων των πλοίων αναψυχής ιδιωτικών και επαγγελματικών, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια. Επιβάλλεται για ό,τι υπάρχει στα ελληνικά χωρικά ύδατα, από τα προαναφέροντα πλοία που σας είπα, καθώς και τα επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως της ημέρας. Αυτό το οποίο διαφοροποιεί το ποσό που είναι για κάθε πλοίο έχει να κάνει με τα μέτρα. Πιο συγκεκριμένα, για πλοία τα οποία είναι από 7 ως 8 μέτρα είναι 16 ευρώ ανά μήνα, για πλοία που είναι από 8 ως 10 μέτρα είναι 25 ευρώ ανά μήνα, για πλοία που είναι από 10 έως 12 μέτρα είναι 33 ευρώ ανά μήνα και για όσα είναι άνω των 12 μέτρων ανά μήνα 8 ευρώ υπολογιζόμενο από το πρώτο μέτρο. Είναι ένας φόρος ο οποίος θα είναι υποχρεωτικός για όλους τους κατόχους, το υπενθυμίζω. Εμείς είμαστε υποπτική αρχή και οι έλεγχοι θα αρχίσουν, όπως προείπα, από τις 9 Μαΐου.